Άστε καλά. Λοιπόν, κυρία Σολυναρέου, έρχεται αυτή η πρωτοβουλία. Πώς ακριβώς ισχύει ότι έχουμε, διανύουμε το έτος για το Ζαχαρόδη Διαβίτη το 2015? Ναι. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος έχει ευαισθητοποιηθεί βάσει του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, που είναι ευαισθητοποιημένο για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων. Και δημιουργήσε το πρόγραμμα Υπιώνη, το οποίο αυτή την περίοδο είναι αφιερωμένο στον Ζαχαρόδη Διαβίτη. Όπως είναι και η χρονιά του Ζαχαρόδη Διαβίτη αφιερωμένη φέτος, και θα γίνονται όλες αυτές οι εργασίες και όλες οι κινήσεις αυτές που γίνονται και οι μετρήσεις που θα γίνουν και η πρόληψη για τον Ζαχαρόδη Διαβίτη γίνονται σε όλη την Ελλάδα από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, όπως στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο, στη Θήβα και σε άλλα μέρη. Δηλαδή έχει σταλεί παντού σε όλη την Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό. Και ξεκινήσαμε εμείς εκ του μειόντος να δημιουργήσουμε, να κάνουμε αυτή την ημερίδα, αυτές τις ημερίδες, δηλαδή αυτή την εβδομάδα του Διαβίτη. Ξεκινήσαμε έτσι χωρίς να έχουμε σκεφτεί κάτι ιδιαίτερο. Ήταν η ιδέα του κυρίου Δημητράκου μαζί και των άλλων δύο γενικών γιατρών, οι οποίοι έρχονται στο παιδί Ζακύνθου και μας βοηθάνε λόγω του ότι έχουμε ελλείψεις από γιατρούς. Mm-hmm. Και τους ευχαριστώ πολύ, θέλω να τους ευχαριστήσω και δημοσίως. Είναι ο κύριος Δημητράκος, είναι η κυρία Σιδηροκαστρίτη και η κυρία Σπίνου. Mm-hmm. Και ξεκινήσανε, μου είπαν, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, θέλεις να το υλοποιήσουμε. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ απλά και είπαμε να το ξεκινήσουμε, θα το υλοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Μας βοήθησε η Περιφέρεια, η οποία μας έδωσε και την αίθουσα των συνεδριάσεων, στην οποία θα γίνουν οι μετρήσεις τη Δευτέρα στις 30 του μηνός και την Παρασκευή στις 3 Δεκεμβρίου, 30 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου. Επίσης, ο Δήμος δηλαδή, θα μας δώσει τη βοήθεια στο σπίτι τις κοπέλες να βοηθήσουν και αυτές τις μετρήσεις που θα γίνουν εκεί, γιατί θα πρέπει να πάρθει και ένα ιστορικό. Αυτό θα μας τα πει σε δεύτερη φάση ο κύριος Δημητράκος. Mm-hmm. Απλώς ήθελα να πω ότι ξεκινήσαμε θέλοντας να προσφέρουμε και θέλοντας να κάνουμε πρόληψη, και ειδικά αυτό θα γίνει σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε για ηλικιωμένους, θα γίνει δειγματοληψία σε άτομα άνω των 55 ετών, τα οποία δεν έχουν Ζαχαρόδη Διαβίτη, και από αυτούς πιθανόν να βρούμε πολλά άτομα τα οποία στην πορεία της ζωής τους θα μπορεί να δημιουργήσουν Ζαχαρόδη Διαβίτη. Επίσης, να σας πω επίσης ότι αυτό ξεκίνησε διότι σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως υπάρχουν πάνω από 600 εκατομμύρια άτομα άνω των 65 ετών. Συνήθως ο διαβήτης είναι η νόσος η οποία είναι μια μάστιγα τώρα της κοινωνίας μας, διότι οι χώρες της Ευρώπης λόγω του τρόπου ζωής, λόγω του ότι έχουμε καθιστική ζωή, λόγω του ότι ο τρόπος ζωής μας δεν είναι αυτός που πρέπει, δεν υπάρχει η σωστή διατροφή όπως θα έπρεπε να είναι, ούτε η άσκηση υπάρχει όπως υπήρχε πάλι τα παλιά χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο κ. Δημητράκος. Κύριε Δημητράκο, να ακούσαμε πρώτα απ' όλα μία σημαντική προϋπόθεση. Αυτές οι εξετάσεις θα βρουν άτομα άνω των 55 ετών. Από εκεί και πέρα, τι διαδικασία θα ακολουθεί, τι μετρήσεις είναι? Βασικά αφορά αυτή η ενέργεια άτομα τα οποία δεν το γνωρίζουν και ενδεχομένως είτε να νοσούν από το διαβήτη είτε να είναι στον προθάλαμο. Ναι, τους αφορά βασικά όλους, όχι μόνο όσους γνωρίζουν. Εντάξει, ακόμα ένας διαβητικός δεν νομίζω ότι. Έτσι δεν είναι. Πόσοι διαβητικοί να ρύθμιστη μακάρι να ήταν όλοι διαβητικοί ρυθμισμένοι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Όμως παρόλα αυτά, εμείς θέλουμε και αυτό. Α, και αυτό. Εντάξει. Βεβαίως. Καλώς το λέτε τότε. Θέλουμε όλους άνω των 55, όπως πολύ καλά είπε η κυρία Σολυναρέου προηγουμένως. Γιατί, για ποιο λόγο, λοιπόν, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν, για τους προφανείς λόγους, να τους προσκαλέσουμε, μήπως και βρούμε σε μια τυχαία μέτρηση ζαχάρου κάποιο νούμερο το οποίο ενδεχομένως θα μας βάλει εντός εισαγωγικών, ας πούμε, τα καμπανάκι. Ακριβώς, για να πάει περαιτέρω στο γιατρό του ή όπου θέλει, και στο παιδί μπορεί να τους εξυπηρετήσουμε και στα περιφερειακά ιατρία και παντού, ή στο διαβητολογικό ιατρείο που έχει η κυρία Κάρδερη που κάνει στο νοσοκομείο. Σημασία έχει να βρεθεί. Λοιπόν, και φυσικά και ήδη διαβητικοί, να τους πούμε δύο κουβέντες, γιατί μην νομίζετε, πολλοί δεν γνωρίζουν καν πώς να ρυθμίσουν το ζαχαράκι τους. Δεν είναι μια ασθένεια που παίρνεις ένα χαπάκι και τελείωσες. Θέλει συχνή επαφή με τον γιατρό, και γι' αυτό εμείς και για προαγωγή στους άνω των 55, δηλαδή
πόσοι και πώς μπορούν να αποφύγουν να αναπτύξουν στο μέλλον ζαχαροδιαβήτη, που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω από στατιστικά, γνωρίζουμε ότι το 70% των διαβητικών τύπου 2, γιατί περί του τύπου 2 μιλάμε, ο τύπου 1 είναι εκγενετής, είναι στα παιδιά, λοιπόν για το τύπου 2 μπορεί το 70% να αποφευχθεί. Δηλαδή να μην δημιουργήσουν ζαχαροδιαβήτη, είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει να έχουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε πρώτα απ' όλα στους προσκεκλημένους, όσοι έρθουν τέλος πάντων, ελπίζω να είναι μεγάλη προσέλευση, να τους τονίσουμε τη διατροφή πάνω απ' όλα, φυσικά την άσκηση, όχι δηλαδή καναπές και τηλεόραση συνέχεια. Τώρα μπορούν να μας βλέπουν βέβαια, μακάρι να μας βλέπουν. Θα βρουν κάποιες ώρες να περπατήσουν το πρωί ή το βράδυ. Ναι, πρέπει να σηκωθούν από τον καναπέ και να περπατάνε. Και φυσικά ο υγιεινός τρόπος ζωής περιλαμβάνει και το καλό φαγητό, όχι τα έτοιμα τέλος πάντων. Αυτά θα τα πούμε όλα αναλυτικά, φαντάζομαι, όσοι έχουν να τα ακούσουν. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει το πρόβλημα και να μην έχουν εκδηλωθεί ακόμα τα συμπτώματα? Πολύ σωστά το είπατε, ναι, φυσικά. Γιατί όταν θα φτάσει να έχει κάποια στιγμή συμπτώματα κάποιος, ήδη είναι από πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή δεν ξεκίνησε χτες και έχω συμπτώματα αύριο. Αυτό είναι γνωστό άλλωστε. Γι' αυτό κιόλας εκτός από αυτά που είπε η κυρία Σολυνάρου, δηλαδή στις 31 Νοεμβρίου, που τη Δευτέρα, και την Πέμπτη στις 4, νομίζω, 4 που θα είναι. Στις 3 που θα είναι την Πέμπτη στο διοικητήριο εδώ πέρα. Θα κάνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της Ζακύνθου. Παραδείγματος χάρη, 1η του μηνός, 1η του Νοέμβρη, θα πάμε στις Βολήμες. Είναι λίγο και αυτοί απομακρυσμένοι, πρέπει να τους ελέγξουμε και αυτούς. Λοιπόν, στο Περιφερειακό Ιατρείο Βολημών θα γίνουν και εκεί μετρήσεις 1η του μηνός. 2 του μηνός, την Τετάρτη, θα κάνουμε στο Περιφερειακό Ιατρείο του Παντοκράτορα. Την 5η, φυσικά πάλι εδώ πέρα στο διοικητήριο, και την Παρασκευή. Στο Καταστάρι, στο Δήμο Καταστάριο, είναι στην αίσθηση εκδηλώσεων εκεί πέρα. Οπότε θα πιάσουμε μια μεγάλη κίνηση. Λοιπόν, βέβαια. Αρκεί να είναι ενημερωμένος ο κόσμος και να ξέρει ότι η μέτρηση και η πρόληψη είναι ότι καλύτερο. Σήμερα και η επιστήμη και η φαρμακολογία έχει φάρμακα τα οποία ακόμα και στην περίπτωση που νοσείς μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή διατροφή και με το φαρμακάκι αυτή η κατάσταση. Βέβαια, καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Σίγουρα. Στο να το γνωρίσει, το να το γνωρίσουν οι Ζακυνθινοί, σε αυτό θα μας βοηθήσετε εσείς. Βεβαίως. Εμείς προσπαθούμε αυτό να κάνουμε. Όσο μπορεί να δώσουμε και να πούμε και κάτι. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φορείς οι οποίοι μας βοήθησαν και να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Κάρτερ, η οποία είναι υπεύθυνη για το διαβητολογικό γιατρείο που υπάρχει στη Ζάκυνθο, στο νομό της Ζακύνθου. Αυτή είναι η υπεύθυνη, η κυρία Κάρδρη, που είναι στο νοσοκομείο. Καθώς και όλους τους υπόλοιπους φορείς και τις υγειονομικές υπηρεσίες και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ελπίζω να μας βοηθήσει και ο Δήμος. Ναι. Να έχουμε μια συνάντηση, φαντάζομαι, το Δήμαρχο κάποια στιγμή, θα μας βοηθήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτά όλα αφορούν τους φίλους που μας παρακολουθούν από τη Ζάκυνθο. Όμως, αφού ακούσατε ότι με αυτό το πρόγραμμα τρέχει από το Υπουργείο Υγείας, σε όλη την Ελλάδα, όλη την Ελλάδα θα γίνονται δωρεάν εξετάσεις. Έχω την αίσθηση ότι τρέχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, προχθές άκουγα στο Euronews να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα του διαβήτη, γιατί είναι βασική πηγή πολλών ασθενειών. Και καταλήγουν πολλοί άνθρωποι, ξεκινούν από το διαβήτη και καταλήγουν με καρδιοπάθειες, με διάφορα άλλα θέματα, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Μα σκεφτείτε ότι το 8 με 10% του ελληνικού πληθυσμού πάσχει από διαβήτη. Είναι μεγάλο. Αυτό σας λέει. Μερικοί δεν το γνωρίζουν Μερικοί καν. Μερικοί δεν το γνωρίζουν καν αυτό ακόμα. Βέβαια, το Euronews την πήγαινε πιο πέρα ότι μέχρι το 2019 με το πάνγκρας κάτι θα γίνει, με τεχνικό πάνγκρας. Και... ναι. Αλλά ακόμα... αυτά είναι ευχολόγια και ασταλάβουν τα μακάρι. Έχουμε εδώ και μια φυσούλα την οποία έχουμε φτιάξει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, είναι το φαίνεται. Πρόγραμμα εδώ. Mm-hmm. Βέβαια, όλα αυτά έχουν γίνει, τα έχουμε κάνει από μόνοι μας όλα αυτά, έτσι. Και μπράβο και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Και αν υπάρχει κάποιες ελλείψεις, ζητάμε συγγνώμη, έτσι. Άλλη, μα τι λέτε τώρα, αυτό είναι εξαιρετικό. Σημασία έχει ότι παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία, σημασία έχει ο κόσμος να ανταποκριθεί για το καλό του, έτσι. Το οποίο το πρόγραμμα αυτό έχει σταλεί σε όλες τις υπηρεσίες, έτσι. Ναι. Εννοούμε στο νοσοκομείο, στους δήμους, στις υγειονομικές περιφέρειες, παντού. Λοιπόν, και εμείς το ξεκινήσαμε, εκ του μειόντος ξεκινήσαμε από μια σκέψη του κυρίου Δημητράκου. Χωρίς σπονδύλια, χωρίς σπονδύλια, χωρίς τίποτα, έτσι. Μα έτσι από προσωπική εργασία. Αγάπη και ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον για τον λαό. Αγάπη και ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό μας. Και εν ώψη της κρίσης, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Για να δούμε λοιπόν αν θα βάλουν την πρόληψη στη ζωή του. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε εσάς και σε όλους τους άλλους γιατρούς. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και για την προβολή. Και ευχαριστούμε και όλους τους υπόλοιπους γιατρούς οι οποίοι μας βοηθάνε. Ενδεχομένως να μας αφήσετε το πρόγραμμα και εμείς την παραμονή της κάθε μέτρη, της κάθε ημέρας που θα γίνει μετρήσει, αν το λέμε, να το ακούνε και να το υπενθυμίζουν.